Κύριε Λεκάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ζουγεράκη. Έχει υπάρξει κάποια ρύθμιση, έχει γίνει κάτι από την 1η του Μάρτη που να είναι τελείως διαφορετικό για τους 700.000 αυτούς ανθρώπους? Βέβαια, από την άλλη, το αρμόδιο Υπουργείο τους βγάζει πολύ λιγότερους. Είναι τους δίνει κοντά στις 400.000, έτσι, να ξέρετε και αυτή τη διαφορά. Ναι, βεβαίως. Γιατί στις 700.000 υπολογίζονται και τα συμβοηθούντα μέλη, κυρία Ζουγεράκη, γι' αυτό. Mm-hmm. 400.000 είναι επαγγελματίες, δηλαδή πάνω από τους μισούς επαγγελματίες στη χώρα, οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία αυτή τη στιγμή γιατί δεν μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως τους αναλογεί. Γιατί οφείλες μιλάμε, κύριε Λεκάκη? Πάνω από 47 δισεκατομμύρια από ό,τι γνωρίζω. 47 δις. Βεβαίως. Πώς προκύπτουν αυτά τα 47 δις στην αγορά? Έχουν τους επαγγελματιοδιοτέχνες. Έχουν δημιουργηθεί από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης τα περισσότερα, τα οποία βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Αν κάνω λάθος, περίπου από αυτά τα χρήματα, τα 37 δισεκατομμύρια δημιουργηθήκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Mm-hmm. Δυστυχώς οι επαγγελματίες δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και τις άφησαν απλήρωτες, με αποτέλεσμα αυτές τώρα να έχουν ίσως και διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί λόγω των πρόσθετων τροφιμών και των προσαυξήσεων που επιβάλλονται από τους ανάλογους φορείς για τη μη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών. Η ρύθμιση που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και στην συνέχεια τα χρόνια που ακολούθησαν και με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έδωσαν ανάσα. Έδωσαν κάποια ανάσα, γιατί θα ίσως να ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσό και να ήταν και πολύ περισσότεροι επαγγελματίες αυτοί που δεν μπορούσαν, που είχαν οφειλές προς το ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά δυστυχώς η ρύθμιση αυτή των 120 δόσεων σταμάτησε να λειτουργεί και αρκετοί συνάδελφοι επαγγελματίες οι οποίοι είχαν ενταχθεί λόγω της πανδημίας και το κλείσιμο της αγοράς, κάποιοι από αυτούς έχασαν αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση με αποτέλεσμα να ξαναεπιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς. Για ποιο λόγο σταμάτησε η ρύθμιση των 120 δόσεων να λειτουργεί? Ήταν δηλαδή μια πολιτική απόφαση ή ήταν αδιέξοδο? Όχι, νομίζω ότι ήταν πολιτική απόφαση και η πολιτική απόφαση χρειάζεται και σήμερα, έτσι ώστε να βγει μια καινούργια ρύθμιση η οποία θα έχει κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να αποπληρώσει τα χρέη του. Απλά οι νέοι υπουργοί που ανέλαβαν μετά στη νέα κυβέρνηση επικαλούνται ότι δημιουργείται ένα δεδομένο για τη μη πληρωμή των λογαριασμών από την πλευρά των ελευθέρων επαγγελματιών. Μισό λεπτό. Δηλαδή θέλουν να πούνε, βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων που υπάρχουν στα αρμόδια υπουργεία, ότι όσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση για κακό του κεφαλιού τους δεν πλήρωναν τη ρύθμιση και ήταν ένα κακό δεδομένο? Ότι κάποιοι φρόντισαν να το εκμεταλλευτούν, μα ούτως ή άλλως τι χάνει στη ρύθμιση αν δεν είσαι εντάξει? Βεβαίως, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τη ρύθμιση έτσι ώστε να μην πληρώνουν τις εισφορές τους. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι εσταθεί από την πλευρά του Υπουργείου και των Υπουργών, γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος θα αφήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, ίσως να σβήσει την εφορία του, που και εκεί πέρα υπάρχουν μέτρα για να μπορέσουν να εισπραχθούν τα χρήματα, αλλά κάποιος δεν νομίζω ότι θα αφήσει την υγεία του στο έλεος του Θεού, έτσι ώστε να αφήσει απλήρωτες τις ασφαλιστικές του εισφορές και να φέρει σε κίνδυνο αυτόν και την οικογένειά του. Το ανασφάλιστο σημαίνει πηγαίνω μόνο στο δημόσιο νοσοκομείο, έτσι? Και όταν πηγαίνω στα έκτακτα περιστατικά, ναι. Αυτό να φανταστώ? Ναι, βέβαια. Ανασφάλιστο σημαίνει ότι δεν μπορείς να λάβεις υγειονομική περίθαλψη από ιδιώτες γιατρούς, δεν μπορείς να πάρεις τα φάρμακά σου από το φαρμακείο με την έκπτωση αυτή που υπάρχει. Μόνο τη συμμετοχή κανονικά, δηλαδή να πληρώνεις. Κανονικά για να μπορέσεις να έχεις τις υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα, αυτό το οποίο δεν δικαιούται ο ανασφάλιστος είναι να έχει μόνο απλά τη συμμετοχή. Πληρώνει εξ ολοκλήρου το ποσό της αξίας. Εξ ολοκλήρου το ποσό όταν το προμηθευτεί από το φαρμακείο της γειτονιάς του. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφύγει στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως έχουμε αναφέρει. Με το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο έχει αρκετά προβλήματα, τουλάχιστον στο νησί μας, και να από εκεί να του γράψουν τα φάρμακα και να τα προμηθευτεί τα φάρμακα από το νοσοκομείο.
όχι από το, έχει το τη, φαρμακείο. Μισό λεπτό. Έχει τη δυνατότητα αυτή, δηλαδή να πάρει δωρεάν τα φάρμακά του ή με τη συμμετοχή τα φάρμακά του από το φαρμακείο του νοσοκομείου? Βεβαίως. Μάλιστα. Αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας, υπάρχει μέρημνα για τα ανήλικα συμβοηθούντα μέλη? Βέβαια, στην τελευταία στιγμή η Υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, εξαίρεσε τουλάχιστον τα ανήλικα τέκνα των συναδέλφων επαγγελματίων αυτών και μόνο τα ανήλικα. Μάλιστα. Αφορά μικρούς, με πολύ μικρούς επιχειρηματίες, μεσαίες, πολύ μικρές επιχειρήσεις ή αφορά το σύνολο της επιχειρηματικότητας? Το σύνολο της επιχειρηματικότητας, κυρία Γιουγιαρία, και στην πλειοψηφία τους όμως είναι μικροί και πάρα πολύ μικροί αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν και τα υψηλά κέρδη στις επιχειρήσεις τους και αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές αυτές. Μάλιστα. Και για να γνωρίζουμε δηλαδή περισσότερο, ας πούμε, τα χρήματα αυτά, τα 47 δισεκατομμύρια, περίπου το 30% των χρημάτων αυτών είναι πρόσθετα τέλη και προς αυξήσεις. Και από ό,τι γνωρίζω, δηλαδή από κάποια στοιχεία που δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από την πλευρά των ασφαλιστικών φορέων, περίπου γύρω στις 165.000, αν δεν κάνω λάθος, είναι χρωστούν από 100 ευρώ, μάλλον από 0 να το πούμε, γιατί από και 1 ευρώ να χρωστάς φαίνεσαι ο φιλέτης, από 1 ευρώ μέχρι 1.000 και άλλες 165.000 χρωστούν πάνω από 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Βασικά στοιχεία για το πώς αυτή την ώρα χαρτογραφείται αυτό το χρέος. 165.000 χρεώστες από 1 ευρώ έως 1.000 ευρώ και 165.000 έως από 30.000 ευρώ και πάνω ή έως 30.000 ευρώ. Από 30.000 ευρώ και πάνω. Μάλιστα, από 30.000 ευρώ και πάνω. Καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να εισπραχτούν αν δεν υπάρχει μια γενναία ρύθμιση με κούρεμα και των πρόσθετων θελών και των προσαυξήσεων, όχι του κεφαλαίου, το συζητάμε, αλλά θα μπορούσε από την πλευρά του Υπουργείου να υπάρχουν δύο διαφορετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να μην έχουμε ανασφάλιστους, όπως είχε γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, να πληρώνεται τουλάχιστον η υγειονομική τους περίθαλψη και ας έχουμε το συνταξιοδοτικό σε δεύτερη μοίρα, έτσι κι αλλιώς είναι επιλογή των ανθρώπων αυτών, να δουν αν θα μπορέσουν να τα πληρώσουν αυτά τα χρήματα, να τα ρυθμίσουν και να πάρουν τη σύνταξή τους. Αλλά η υγειονομική περίθαλψη και να παίζουμε με την υγεία των ανθρώπων αυτών, νομίζω ότι δεν είναι και πρέπον για την κοινωνία της χώρας. Μα γιατί το λέτε έτσι όμως, κύριε Λεκάκη, δηλαδή ότι είναι επιλογή των ανθρώπων αυτών για το αν θα αποπληρώσουν ή θα εξοφλήσουν το χρέος τους? Είναι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό και δεν θέλουν να το κάνουν? Γιατί εσείς εδώ μας λέτε για ανθρώπους οι οποίοι χρωστάνε από το 1 ευρώ μέχρι τα 1.000 ευρώ και δεν έχουν αυτή την ώρα να ξεπληρώσουν τα ταμεία τους. Γιατί λοιπόν το λέτε έτσι, είναι επιλογή τους? Λέω, είναι επιλογή τους όταν θα φτάσουν στο συνταξιοδοτικό, αν θα τα πληρώσουν για να πάρουν σύνταξη. Αυτό εννοούσα. Α, δεν στο ότι συνταξιοδοτικό. Θα πρέπει να το κάνουν. Μάλιστα. Αυτές οι τελευταίες οι αναφορές έχουν να κάνουν, φαντάζομαι, με το ποιες είναι οι προτάσεις της ΓΕΣΕΒΕ προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Βεβαίως, βεβαίως, κυρία Γερά. Και αυτές είναι οι προτάσεις και σε αυτό το πλαίσιο εμείς προσπαθούμε και πιέζουμε τους υπουργούς, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα και να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση στην αγορά, αν και δεν το βλέπω, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μα ούτως ή άλλως 700.000 άνθρωποι, 400.000 οι επαγγελματίες, είναι οι συμβοηθούντες, όπως είπατε πριν από λίγο, ανεβαίνει αυτός ο αριθμός στις 700.000 ανθρώπους οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι, με εξαίρεση τα ανήλικα τέκνα των ανθρώπων αυτών, με χρέη στα 47 δις, είναι ποσά για τα οποία πραγματικά ο λογαριασμός βγαίνει με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Τουλάχιστον εκεί από την άλλη, με τα επιτάκια των τραπεζών, καταφέρατε κάτι? Κυρία Δουλγεράκη, παρότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να είναι με τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, δυστυχώς ο Υπουργός λόγω ασθενείας ήταν στο νοσοκομείο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τους γενικούς γραμματείς του Υπουργείου. Δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Σαφώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τις προηγούμενες μέρες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα μειώσει τα επιτόκια, με αποτέλεσμα αυτό να συμπαρασύρει και τις ελληνικές τράπεζες. Αλλά αυτό που ζητάμε εμείς από την πλευρά της πολιτείας, τουλάχιστον στη χώρα μας, είναι να μην οι τράπεζες
και μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην εξαντλούν το περιθώριο κέρδος που έχουν, γιατί όταν ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα επιτόκιο 3% και εμείς εξαντλούμε τα περιθώρια κέρδους και διπλασιάζουμε το επιτόκιο αυτό, νομίζω ότι φέρνει αρνητικά αποτελέσματα στην αγορά. Από την πλευρά τους, οι Γενικοί Γραμματείς δεσμεύτηκαν ότι θα το εξετάσουν και θα δουν πώς θα επικοινωνήσουν με τις τράπεζες, έτσι ώστε να μην γίνεται ο διπλασιασμός αυτών των επιτοκίων. Αλλά νομίζω ότι όταν απευθύνεσαι σε ιδιωτικές εταιρείες, τις οποίες το Έλληνας πολίτης τις έχει χρηματοδοτήσει για να τις συντηρήσει με τόσα δισεκατομμύρια, θα έπρεπε να ήταν πιο επιτακτική η επιβολή, έτσι ώστε να μην γίνει ο διπλασιασμός των επιτοκίων. Μάλιστα. Και όπως λέτε πάρα πολλές φορές, εσείς οι άνθρωποι της αγοράς, αν δεν ζεις μέσα στην πραγματική αγορά και αν δεν έχεις ιδρώσει, το πώς υπολογίζεις το χρήμα στη συνέχεια είναι τελείως διαφορετικό, γιατί είναι άλλος ο αριθμός απλά, άλλο το χαρτί απλά και άλλο η πραγματική οικονομία και οι ανάγκες που υπάρχουν. Α? Βεβαίως, κύριε Γεράκη. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα για τα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες και τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας. Αποφάσεις οι οποίες ξεκίνησαν από την 1η του Μάρτη και η συνάντηση στην Αθήνα με τους Γενικούς Γραμματείς 1η του Μάρτη σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιτόκια. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Διαλαγή. Καλή σας μέρα.